Αποκαλύφθηκε σήμερα στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID ή Digital COVID Certificate για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρουσίαση έγινε από τον Έλληνα Υπουργό Επικράτεια και Ψηφιακή Διακυβέρνηση Κυριάκο Πιερακάκη, με την παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ Μισελ, του Αντιπροδίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μαργαρίτη Χινά και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκο Μιτσοτάκη. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό επεσήμεναν ότι από την αρχή τη πανδημία έγινε σαφέ ότι θα χρειαστούμε ευρωπαϊκά εργαλεία, τα οποία θα προσέφεραν μια ταχεία λωρίδα για ταξίδια εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, δήλωσε ότι είναι πολύ περήφανος που βρίσκεται στην Ελλάδα για την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID, δεδομένης και της σημασίας που θα έχει για τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Το πιστοποιητικό θα είναι έγκυρο σε όλα τα κράτη-μέλη τη ΕΕ και θα επιτρέπει στι αρχέ κάθε χώρα να επιβεβαιώνουν αν ο ταξιδιώτη έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού με οποιοδήποτε εμβόλιο από αυτά που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορία στην ΕΕ, αν έχει υποβληθεί πρόσφατα σε εξέταση η οποία έχει αρνητικό αποτέλεσμα ή αν έχει νοσήσει από την COVID-19 κατά του τελευταίου μήνε. Σημειώνεται ότι κάθε κράτο-μέλο τη ΕΕ έχει την ευχαίρεια να προσδιορίζει παραπάνω χρόνο. Ω εκ τούτου, συνίσταται στου ταξιδιώτε να απευθύνονται στι αρμόδιε αρχέ ώστε να γνωρίζουν τον το πιστοποιητικό του βρίσκεται σε ισχύ. Όπω ανέφερε στην Digital ο Υπουργό Έρευνα Καινοτομία και, και Ψηφιακή Πολιτική, Κυριάκο Κόκκινο, οι Κύπροι πολίτε θα μπορούν να εκδώσουν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID από την 1η Ιουλίου, ημερομηνία όπου και το πιστοποιητικό θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλε τι χώρε τη ΕΕ. Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να εκτυπωθεί. Θα φέρει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή, ενώ το περιεχόμενό του θα αναγράφεται τόσο στην εθνική γλώσσα, όσο και στα αγγλικά, ώστε να είναι έγκυρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.